Τι θέλω να παίξουμε με την ομάδα του Ολυμπού ένα παιχνίδι το οποίο θέλαμε πάρα πολύ την νίκη. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα μεσοεπιθετικά αρκετά επικίνδυνη καθότι σαν πως ήταν ο Μάτης Κοράρη, έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Εμείς διατηρήσαμε στο πρώτο μήχρονο, παρότι είχαμε τις συνθήκες απέναντί μας, τον κυριάρχο ρόλο στο πρώτο μήχρονο, αν και ο αντίπαλος είχε ευκαιρίες, αλλά και εμείς. Βάσει συνθήκων δημιουργήσαμε αρκετές, σκοράραμε δύο φορές. Ο αντίπαλος βρέθηκε με 10 παίκτες, κάτι το οποίο δεν μας αποσυντώνησε για μια δεύτερη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα το κερδίζεις στο ημίχρονο και ο αντίπαλος βγαίνει στο δεύτερο με 10 παίκτες και δεν μπαίνει στη νίκη. Απλά το βαθμό της ασφαλείας δεν μπορείς να νιώθεις ικανοποιημένος. Ήμασταν για ένα ακόμα παιχνίδι αρκετά αποδοτική, τρίτο θα έλεγα συνεχόμενο, στη δημιουργία ευκαιριών, φάσεων, ειδικά στο εκθετικό τρίτο. Όπως είπε και ο Παναγιώτης, στην τελική μας ενέργεια εστερήσαμε αρκετά ώστε να μπορέσουμε να τελειώσουμε τις φάσεις σε πολύ κλασικές στιγμές. Και αυτό έδωσε και την αυτοπεποίθηση στον αντίπαλο να δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις σημαντικές και γι' αυτόν στο παιχνίδι. Παρόλα αυτά, εμείς από ό,τι είδατε, είτε είμαστε πίσω στο σκόρ, είτε είμαστε προηγούμαστε, πάντα διεκδικούμε το επιθετικό παιχνίδι. Αυτή είναι το mentality μας, αυτή είναι η νοοτροπία μας. Με αυτό θα συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγούμε κερδισμένοι στο τέλος. Το αποτέλεσμα αφήνει την πικρία, αλλά δεν μας αποθαρρύνει στο να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και ατομικά και ομαδικά. Coach, σας προβληματίζει το γεγονός ότι για δεύτερο μάτς προηγήσετε στο σκορ, αλλά δεν καταφέρετε να το διαχειριστείτε? Θα έλεγα ότι εάν δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση, είναι πρόβλημα. Όταν προσπαθούμε να το λύσουμε και προσπαθούμε και να το διαχειριστούμε συγχρόνως, πιστεύω ότι αυτό έχει μια διαδικασία εξέλιξης μέσα. Ειδικά για τα νεαρά παιδιά. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα της Super League 2 δεν είναι συχνό φαινόμενο. Είναι συχνό φαινόμενο σε πολλές ομάδες, το βλέπουμε. Είναι πολύ ανταγωνιστικές οι συνθήκες με όλες τις ομάδες. Μικρές οι βαθμολογικές διαφορές και ποιοτικές και το ποιοτικό επίπεδο. Οπότε οι καταστάσεις τέτοιες συμβαίνουν, όπως έχει τύχει να βρεθούμε και εμείς σε παιχνίδι με 10 παίκτες και να το γυρίσουμε από το 1-0 και να το κάνουμε 1-2. Είναι καταστάσεις που όντως προβληματίζουν, όντως βελτιώνουν και ειδικά για τη δική μας ομάδα και τα δικά μας παιδιά είναι σημαντικός βαθμός εξέλιξης. Coach, ένα σχόλιο για τη διαιτησία θα θέλω. Δεν ασχολούμαι ποτέ με τη διαιτησία. Πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερη πορεία. Φέτος όμως κάτι δεν πάει καλά. Σας προβληματίζει η εικόνα που δείχνει η ομάδα και η βαθμολογική θέση που έχει? Κοιτάξτε να δείτε. Παίζουμε ένα πρωτάθλημα όπου φέτος είναι 12 ομάδες και οι 7 παίζουν για την κατηγορία. Okay. Είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με πρόπερση και πέρσι που ήταν πολλές περισσότερες ομάδες. Το ότι πολλές ομάδες πέφτουν ή διεκδικούν την κάθοδο, αν και είναι 4 αυτές, δημιουργεί πίεση σε όλα τα σωματεία. Εμείς όμως έχουμε και το δικό μας σκεπτικό στο σύλλογο μας. Και δεν είναι ομάδες όπως οι συνηθισμένες Super League 2 ή τα ομάδες και ειδικά του ΠΑΟΚ. Όταν ένα ρόστερ σε μια ομάδα φτιάχνεται και δημιουργούνται και τοποθετούνται ποδοσφαιριστές, είναι βάση του σκεπτικού και του στόχου της ομάδας. Εμείς έχουμε και άλλους στόχους πέρα από το να φτιάξουμε μια ομάδα. Από την περσινή, όντως εξαιρετική πορεία που ήταν καλύτερη από την προπέρσινη, θα έλεγα ότι είναι άλλη ομάδα γιατί λείπουν περίπου 14 ποδοσφαιριστές. Οι οποίοι αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στο επαγγελματικό πρωτάθλημα του Super League 1 και σε ένα πολύ καλό επίπεδο μερικοί άλλοι. Εμάς η διαδικασία είναι να βρούμε τους επόμενους, να φτιάξουμε τους επόμενους. Σίγουρα αυτό δημιουργεί, μπορεί να το πει κάποιος, ότι κάνεις ένα βήμα πίσω. Αλλά στο μέλλον εμάς μας είχε αποδείξει στο σύλλογό μας ότι αυτό μας δίνει κέρδος μεγάλο. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε το ίδιο σκεπτικό όπως έχουν όλες οι ομάδες, αλλά παίζουμε στο ίδιο πρωτάθλημα μαζί τους, οπότε έχουμε να διαχειριστούμε αυτή την πίεση που δημιουργεί αυτό το μικρό πρωτάθλημα ανταγωνιστικών ομάδων με τόσες ομάδες να διεκδικούν τη σωτηρία τους. Η μεταγραφική ενίσχυση που κάνατε τις τελευταίες μέρες θα βοηθήσει? Για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή, είτε έρχεται τώρα, είτε ήταν
Είτε δεν θα είναι, η καθαρή εικόνα είναι το τι κάνουν στο γήπεδο. Για να όταν θα τους δεις τι κάνουν στο γήπεδο, από εκεί πέρα μπορείς να τους αξιολογήσεις. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο, παρόλο από την κόντρα αέρα είχαμε τις φάσεις, προηγηθήκαμε κιόλας. Το Αντίπολος δέχτηκε την κόκκινη κάρτα, ήταν όλα υπέρ μας. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε, είχε το δοκάρι ο Αντίπολος. Παρ' όλα αυτά είχαμε κι εμείς αρκετές προϋποθέσεις και το χαλούσαμε στην τελική ενέργεια για να μπορέσουμε να το κάνουμε 3-1. Δεχτήκαμε τον γκολ της Σοφάρσης και πάλι στη συνέχεια δεν είχαμε το καθαρό μυαλό στην τελική ενέργεια για να πάρουμε το μάτς και σίγουρα μας αφήνει μια μεγάλη πίκρα. Είστε ικανοποιημένοι από το τελικό αποτέλεσμα? Φυσικά και όχι. Κάθε μάτς παίζουμε για την νίκη και ειδικά τώρα που είχαμε το πλεονέκτημα από ενός γκολ, ο αντίπολος έπαιζε με 10 παίχτες. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το μάτς για νίκη, πως δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Πώς είδατε τον αντίπαλο, παρόλο που έπαιξε με 10 παίχτες? Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι μια επικίνδυνη ομάδα στην επίθεση, με καλούς παίχτες. Μας δημιούργησαν προβλήματα κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο που τους αφήσαμε χώρους. Ο σημερινός βαθμός θα τονώσει την ψυχολογία σας. Με την Ηρακλή πήγατε καλά παρότι φέρατε 1-1. Σήμερα μακριά από την έδρα σας, σε ανακριτικό νησί, πάλι ισοπαλία. Πιστεύετε ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη? Κοιτάξτε, κάθε μέρα προσπαθούμε για να ερχόμαστε στο Σαββατοκύριακο και να κερδίζουμε τα μάτς. Όπως είπατε και με τον Ηρακλή, ήμασταν καλοί, δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Ούτε σήμερα καταφέραμε να κερδίσουμε. Σίγουρα μια νίκη που θα μας τονώσει την ψυχολογία. Και συνεχίζουμε τον ίδιο ρυθμό για να καταφέρουμε το στόχο μας.